Η Τουρκία ετοιμάζεται κυριολεκτικά να σηκώσει κόκκινο μπαϊράκι στο μεγαθύριο Deepsea Metro 2, το οποίο σκοπεύει να στείλει στην Κυπριακή ως για ερευνητικές γεωτρήσεις. Γελούσαν και τα μουστάκια του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας και γαμπρού του Ερτοάν όταν ανακοίνωνε την αγορά του νορβηγικού πλωτού γεωτρύπανο από την κρατική εταιρεία πετρελαίου της χώρας. Φωτογραφίζοντας τα υποτουρκική αμφισβήτηση τεμαχία της Κυπριακής ΑΟΣ, ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ προανήγγειλε ερευνητική γεώτρηση στη Μεσόγειο με το καλημέρα του επόμενου έτους. Akdeniz sığ sondajını malzeme ve ekipmanlar da yetiştikten sonra inşallah 2018 içerisinde ilk derin sondajımızı yapacağız. Την ίδια δηλαδή περίοδο που αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες για τη γεώτρηση της ΕΝΗ. Με βάση δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο, η Άγκυρα φέρεται να αγόρασε το πλοίο γεωτρύπανο από την Νότια Κορέα έναντι 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Το μήκος 230 και πλάτους 36 μέτρων γεωτρύπανο κατασκευάστηκε το 2011 και σήμερα έχει σημαία νήσων Μαρσάλ. Μπορεί να τρυπήσει σε βάθος πέραν των 12 χιλιόμετρων κάτω από το βυθό της θάλασσας. Με ψυχραιμία προσεγγίζει το θέμα το προεδρικό, το οποίο δεν αναμένεται να τοποθετηθεί επί της ουσίας του ζητήματος πριν επιβεβαιωθεί εμπράκτως η αγορά του γεωτρύπανου. Πέραν των γεωτρήσεων στη Μεσόγειο, ο Αλμπαϊράκ προανήγγειλε και έρευνες στο Αιγαίο, υλοποιώντας κατά γράμμα τις απειλές που η τουρκική πλευρά εκτοξεύει τους τελευταίους μήνες. Ο συνάδελφος Γιώργος Χρυσκάνης είναι τώρα μαζί μου. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι είναι αυτές οι κινήσεις τώρα από την Άγκυρα? Είναι γνωστό ότι αμφισβητούσε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπαρπαρός, πολεμικά πλοία, στρατιωτικές ασκήσεις. Δεν άλλαξαν ή δεν ανέτρεψαν ουσιαστικά το σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι' αυτό και από νωρίς είχε δηλωθεί από Τούρκους επισήμους ότι αναζητείται γεωτρύπανο, ούτως ώστε να προχωρήσουν ήδη σε δικές τους έρευνες. Δεν είχαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν. Τώρα, εάν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες, σημαίνει ότι προχωρούμε σε ένα ακόμα βήμα στους σχεδιασμούς που είχε κάνει η Τουρκία. Μπορεί να είναι επικοινωνιακό, όπως ενδεχομένως και η S-400. Γιατί μπορεί να είναι οτιδήποτε, γι' αυτό και η κυβέρνηση κρατά ακόμα χαμηλούς τόνους, διερευνά τις πληροφορίες. Είναι πληροφορίες κατά καιρούς ακούστηκαν διάφορα ότι εξασφαλίζει, δεν εξασφαλίζει η Τουρκία. Τώρα όμως έχουμε και το όνομα και συγκεκριμένες αναφορές του Τούρκου Υπουργού. Το ψάχνει, εν πάση περιπτώσει, η Λευκοσία για να δει κατά πόσο ευσταθεί. Τα τουρκικά σχέδια διαφάνηκαν μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά. Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, ο κ. Τσαβούσογλου δήλωνε ότι οι Ελληνοκύπροι προχωρούν και εμείς θα κάνουμε τις ανάλογες κινήσεις σε συνεργασία με το ψευδοκράτος. Τώρα, τι αμφισβητεί η Τουρκία στη δική μας την ΑΟΣ? Πέραν του τι θα κάνει μεταξύ Τουρκίας ψευδοκράτους ή στο Αιγαίο, στη δική μας ΑΟΣ αμφισβητεί τα τεμάχια 1, 4, 5, 6 και 7, τμήματα των τεμαχίων. Άρα μπαίνει αυτών στα δικά μας οικόπεδα. Σαφώς. Ναι. Και παρόλα αυτά δεν αναμένεται να ενοχλήσει εταιρείες. Ήδη στο τεμάχιο 6, όπου θα τρυπήσει ξανά η Eni Total, εκεί που τρυπά η δική μας η εταιρεία, η Eni Total, δεν επεκτείνεται αυτό που θεωρεί η Τουρκία ως δικό της κομμάτι, άρα δεν νομίζω ότι θα έρθει σε σύγκρουση με τις εταιρείες. Θα κινηθεί σε ένα χώρο πέραν από αυτό που γίνονται σήμερα οι έρευνες. Είναι προφανές ωστόσο ότι η εξέλιξη αυτή θα κορυφώσει μια ένταση στο θέμα των υδρογονθράγων και ειδικά σε μια περίοδο που δεν έχουμε οποιαδήποτε διαδικασία στο Κυπριακό. Και νομίζω ότι αν και νωρίς, αν και ενδεχομένως ακραία να θεωρηθεί αυτή η θέση, στο τέλος της ημέρας ενδέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία να υποχρεωθεί στο πλαίσιο του μεριδίου των Τουρκοκυπρίων να χρηματοδοτεί κάποια στιγμή το ψευδοκράτος, αν δεν έχουμε μέχρι τότε λύση του Κυπριακού. Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο. Καλό.